καλύτερα, ας παραχωρήσω το μικρόφωνο στην ίδια τη Μαρία Κάλλας, που εξέφρασε την επιθυμία να επικοινωνήσει με τους ακροατάς μας και να τους απευθύνει εκείνη προσωπικώς μερικά λόγια. Ακούστε τη. Ήθελα να χαιρετήσω το αγαπημένο μου κόσμο, ο κόσμος που με άκουσε τότε που ήμουν στην Ελλάδα, που υποφέραμε όλοι μας μαζί τα χρόνια τα καλά και τα άσχημα. Και ήθελα να πω ότι δεν συνέβη και τίποτα το σπουδαίο, σπουδαίο για μένα και σπουδαίο για εσάς που θέλετε να με ακούσετε, δυστυχώς εδώ στο κλίμα που δεν είμαι συνηθισμένη. Με πολύ αέρα, στεγνός καιρός, ίσως λίγο κουρασμένη, ίσως λίγο επηρεασμένη, αλλά δεν φαντάζομαι διότι έχω παλέψει πολύ. Τέλος πάντων θέλω να δεχθώ τα πάντα. Δυστυχώς όμως λυπήθηκα ότι αυτό, ότι δεν μπόρεσα να εγκαινιάσω το φεστιβάλ, διότι με πιέσε μια βραχνάδα. Πράγμα που συμβαίνει στο καθέναν. Μπορούσα ίσως θέλοντας να τραγουδήσω, δεν θα τραγουδούσα καλά. Και αυτό είμαι σίγουρη ότι ούτε εσείς θα το θέλατε. Διότι εγώ θέλω για εσάς που με αγαπάτε και που σας αγαπώ να δώσω το παν. Αντιθέτως, θέλω να σας πω ένα άλλο πράγμα. Ότι εάν στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο ήθελα να δώσω το παν, εδώ πέρα θέλω το παραπάνω. Ίσως περισσότερο το τι θέλετε εσείς. Εγώ δεν ξέρω τι θέλω, διότι λένε ότι ικανοποιούνται με αυτό που κάνω. Εγώ ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένη. Φανταστείτε λοιπόν όταν και δεν είμαι καλά και αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να δώσω, τουλάχιστον αυτό το λίγο που μπορώ να δώσω. Θα σας παρακαλέσω όμως ένα άλλο πράγμα τη Δευτέρα. Επειδή εξακολουθώ και εγώ και όλος ο κόσμος να λέει ότι δίνω το παν και είμαι το θαύμα, μην τα πιστεύετε τα πάντα. Λένε ότι είμαι θαύμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλο παρά να τραγουδήσω. Μην περιμένετε δεν ξέρω τι, διότι μέσα στο αγαπητό σας μυαλό, ποιος ξέρει τι θέλετε από μένα. Αυτό με φοβίζει, διότι είμαι ουμάνα, είμαι ζωντανή. Έχω αισθήματα, έχω παντός για εσάς που θέλω τόσο πολύ να τραγουδήσω καλά. Δεχτείτε ό,τι είμαι, με χαρά. Μην περιμένετε ένα θαύμα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς να σας ικανοποιήσω. Τέλος πάντων, λίγο έφυγα, εξεφράστηκα λίγο από την πίκρα μας, πούμε, του τραγουδίου μας που θέλουμε πάντως να κάνουμε καλά. Ελπίζω τη Δευτέρα να μπορέσω να σας δώσω τουλάχιστον λίγο από αυτό που θα ήθελα. Όπως σας λέω, εδώ πέρα επικράτηκα, ναι, το ξέρετε κι εσείς όλοι. Πολλοί με έκαναν πόλεμο άδικο, το οποίο δεν εξαρτάται τίποτα με μένα. Εμένα με έφεραν εδώ πέρα ο κύριος Μαμάκης. Δεν με έφεραν παρά για να με ακούσει αυτός ο αγαπητός κόσμος. Αυτό το κόσμο που με γνώρισε και γνώριζα. Για να με ακούσει, εγώ δεν έχω ούτε πολιτική ούτε τίποτα. Λυπούμαι που με αναμίξανε, συγγνώμη για τα ελληνικά με τόσα χρόνια που δεν μιλώ, που με αναμίξανε σε αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει καλλιτέχνες, διότι εμείς δεν έχουμε πολιτική. Ανήκουμε στον κόσμο. Προπαντός ανήκω στο ελληνικό κόσμο, διότι παντρεύτηκα Ιταλό. Όλος ο κόσμος μου έδωσε τιμές, αλλά το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας. Το μόνο που ζητώ από σας είναι, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, συνάδελφοι, συγγενείς καλοί, διότι ένας, δύο δεν θα είναι καλοί, αλλά έχω τόσους καλούς συγγενείς, που λυπούμε που ούτε καν είδα ακόμα, διότι δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν ήθελα να συγκινηθώ για να τους δω, διότι είναι χρόνια που δεν τους βλέπω. Δυστυχώς, όπως λέω, λυπούμε που δεν τους είδα, ούτε τους συναδελφούς μου, ούτε τους συγγενείς μου, τους αγαπητούς. Τη Δευτέρα, αν μπορώ να σας ικανοποιήσω, τότε θα είμαι η πιο ευτυχισμένη του κόσμου. Τώρα δεν μου μένει παρά να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, εγκαρδίως, τους συναδέλφους μου που πήραν το μέρος μου. Τόσο καλό κόσμο που γνωρίζω και δεν γνωρίζω που μου έστειλε γράμματα, άνθη, να μου πούνε τόσο ωραία λόγια και για να με υποστηρίξουν από τόσες φασαρίες που με έκαναν. Σας λέω, δεν μου μένει παρά να ευχαριστήσω με συγκίνηση και να ελπίζω μόνο να σας ευχαριστήσω τη Δευτέρα το βράδυ με το τραγούδι μου. Παρακαλείτε μόνο να είμαι καλά, όπως παρακαλώ και εγώ. Γι' αυτό ήρθα. Μετά το τέλος συναυλίας θα ξαναέρθω μαζί σας στο ραδιόφωνο για να σας πω λίγα πιο χαρούμενα λόγια, ελπίζω. Σας χαιρετώ και σας φιλώ όλους σας. Αυτά ηχογράφησε η μεγάλη καλλιτέχνης για την εκπομπή μας σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας.